Κύριε Υπουργέ, βρισκόμαστε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αλλά πριν από λίγο μας μιλήσατε για την άμυνα. Πώς σχετίζεται η οικονομία με την άμυνα? Καθώς θέλω να πω ότι πραγματικά είναι ένα οικονομικό φόρουμ και επειδή κάθε χώρα όμως διέπεται από ισχύ και συμφέρον, οι αμυντικές βιομηχανίες, η δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτήσει τα αμυντικά προγράμματα και άρα να εξασφαλίσει την ακεραιότητά μας και την επάρκειά μας στην εθνική και άρα με προβολή στο μέλλον να δώσει δύναμη σε ό,τι έχει να κάνει με τα ενεργειακά μας, είναι πρώτης προτεραιότητας. Που σημαίνει ότι σε μια εποχή με περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές, εδώ πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος οι αμυντικές βιομηχανίες να γίνουν μοχλός ανάπτυξης, ενώ δεν είναι τώρα φυτοζώων. Άρα πρέπει να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στον 21ο αιώνα, να εισαγάγεις νέες τεχνολογίες. Έχω επανειλημμένως μιλήσει για το 3D printing, για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα UAVs, για τρόπους τέτοιους να χρησιμοποιήσει κανείς την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερασπιστεί την αδερφική του ακαιρεότητα, αλλά και τα χιλιάδες ναυτικά μίλια που προκύπτουν από την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και μια που η ειρήνη και οι πόλεμοι ανά τους αιώνες γίνονται για το νερό, την τροφή και την ενέργεια, το κλειδί των εξελίξεων βρίσκεται εκεί. Να σας ρωτήσω όμως αν αυτά που μας περιγράφετε είναι εφικτά σε μια χώρα με το μέγεθος όπως είναι η Ελλάδα. Θα το καταλάβαινα σε μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχει πολύ δυνατή τεχνολογική υποδομή. Η Ελλάδα πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις? Ακούστε, ο καθένας βλέπει την Ελλάδα με το δικό του μέτρο και ματιά. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε σε ένα νέο πατριωτισμό. Θεωρούμε ότι ο Έλληνας έχει τεράστιες δυνατότητες, ότι στο παρελθόν υπήρξαμε έμποροι, ότι μεγαλουργήσαμε στην περιοχή, ότι αναπτύξαμε τον πολιτισμό μας, τις τέχνες μας, τα γράμματα και αισθανόμαστε ότι αυτή η μιζέρια, αυτή η κακεντρέχεια, αυτή η αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά, πρέπει τέλος να σταματήσει και να μείνει πίσω. Έχουμε φωτεινά νέα μυαλά, πολύ μορφωμένη τη νέα γενιά, ανεξάρτητα η μισή βρίσκονται στο εξωτερικό και η άλλη μισή δυστυχώς εδώ πέρα χωρίς δουλειά. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους αυτούς τους επιστήμονες Έλληνες, πρέπει να υπάρχει στρατηγική τακτική. Εξηγώ ότι δεν έχουν συναισθηματισμοί στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Είναι ισχύς και συμφέρον. Στρατηγική και ο τρόπος με τον οποίο θα πας στη χώρα στην επόμενη μέρα. Είναι προφανές ότι και άλλο σχέδιο υπάρχει και άλλη πορεία για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και προφανώς αυτό είναι συνυφασμένο με την οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, αλλά πάνω απ' όλα με την προάσπιση των εθνικών μας κυριαρχικών συμφερόντων. Άρα θα δούμε και ένα σχέδιο για μια μεταρρύθμιση και στην αμυντική βιομηχανία. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο για μας ότι η αμυντική βιομηχανία θέλει να ανταγωνιστεί τεράστιες βιομηχανίες στην παγκόσμια αγορά, όμως ο τρόπος που ο κρατισμός την κρατάει προς τα πίσω και η κακή χρήση και διαχείριση διοικήσεων διαχρονικά από το παρελθόν μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει τέτοια βήματα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε στις συνέργειες του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα, με διαφάνεια καθαρότητα πάνω απ' όλα, γιατί ξέρετε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης υπάρχουν πονεμένες ιστορίες πολλές ως προς τον ελληνικό λαό και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι έχουν διαχειριστεί τα κονδύλια. Άρα, βάζει τη δυνατότητα και το δικαίωμα σε αυτές τις αμυντικές βιομηχανίες να κοιτάξουν στο μέλλον. Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σχέσεις τους με επιμελητήρια, με τα πανεπιστήμια της χώρας, με νέες τεχνολογίες, με επιστήμονες οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, θέλουμε να τους ξαναγυρίσουμε πίσω, να ανταγωνιστούν άλλες μεγάλες βιομηχανίες παγκοσμίως, κάνοντας συγκεκριμένα πράγματα μετρήσιμα, τα οποία μπορούν να αποφέρουν και κέρδη και να κινήσουν την τοπική οικονομία, αλλά και να γίνει και hub επιχειρηματικό σε ό,τι έχει να κάνει με την αμυντική βιομηχανία η χώρα για την γύρω περιοχή. Και αφού αναφέρθηκατε στη γύρω περιοχή, εξελίξει την ενέργεια στη γύρω περιοχή. Αυτά που είδαμε στην Κύπρο, αυτά που ενδεχομένως θα δούμε και στην Κρήτη, πώς επηρεάζουν το ρόλο της Ελλάδας ως προς το αμυντικό σκέλος? Κύριε Φάνη, το 2010 εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο ανέσυρα και παρουσίασα σήμερα στο Delphi Forum μαζί με τον Νίκο Λιγερό, τον Θόδωρο Καριώτη και τον Σόλωνα Κασίνη. Ο Σόλωνας Κασίνης τότε ο Διευθύνης του Υπουργείου Ενέργειας της Κύπρου. Υπεύθυνος για τις θαλάσσιες σεισμικές έρευνες και τελικά για την έβρεση του κοιτάσματος Αφροδίτη των 7 τρισεκατομμύριων κυβικών ποδών υδρογονανθρακών. Ο Νίκος Λιγερός, στρατηγικός αναλυτής, τους πιο ευφυείς ανθρώπους στον κόσμο που αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ζωής του για την ΑΟΣ και βέβαια ο Θόδωρος Καριώτης, ο καθηγητής που το 1982 στο Μοντέγκο Μπέι στα Ηνωμένα Έθνη εισήγαγε την έννοια της ΑΟΣ. Τότε κάποιοι λιδωρούσαν στη χώρα αυτή την προσπάθεια. Όταν η Κύπρος όμως πλέον θα είναι η χώρα με το πιο υψηλό κατακεφαλήν εισόδημα για τους πολίτες της, τα πράγματα βλέπουν
και πηγαίνουν σε μια άλλη πορεία και όλοι τα βλέπουμε διαφορετικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι ενεργειακές δυνατότητες της περιοχής είναι πολύ μεγάλες, ότι εμείς σαν χώρα έχουμε μείνει πίσω, ότι η Αίγυπτος, το Ισραήλ και η Κύπρος πάνε σε συνέργειες και δυναμώνουν τη συνεργασία τους και με εμάς στα θέματα τα ενεργειακά. Και εν διάφορη περιπτώσει, αν έχουμε τέτοιο φυσικό πλούτο, γιατί να μην τον εκμεταλλευτούμε και να ζήσει η μέση ελληνική οικογένεια, ο μέσος Έλληνας, πολύ καλύτερα από ό,τι ζει τώρα στη μιζέρια, στη δυστυχία, στην εξαθλίωση και στις περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές. Εν διάφορη περιπτώσει, αυτό δεν ψάχνουμε. Ψάχνουμε έναν τρόπο να καλύτερευσουν τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι η πολιτική. Δηλαδή, κάποιος γίνεται πολιτικός, ασχολείται με τα κοινά, για ποιο λόγο? Προφανώς όχι για να έχει οδηγό Mercedes και να περνάει καλά. Είναι εκπρόσωπος, είναι δημόσιος λειτουργός, υπηρέτης των συμφερόντων των συμπολιτών του. Και πρέπει να δουλεύει για να βελτιώνει το δικό τους βιωτικό επίπεδο, τα παιδιά των Ελλήνων να ζήσουν καλύτερα από ό,τι ζουν οι ίδιοι. Είναι το όραμα και η ελπίδα της μέσης ελληνικής οικογένειας.